Στον απόϊχο της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας, το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο Stena Ice Max της ExxonMobil κατέπλωσε χθες βράδυ, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν στο στόχο Δελφίνα στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Όπως αναφέρει το sigmalive.gr, η ExxonMobil θα προχωρήσει σε δύο γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10. Η πρώτη ξεκινά εντός των ημερών και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και η δεύτερη θα αρχίσει σχεδόν αμέσως μετά και θα ολοκληρωθεί τέλος Ιανουαρίου. Από το μέγεθος των ανακαλύψεων θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Από σήμερα θα αρχίσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πρώτη γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil Qatar Petroleum στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ήδη το πρώτο σκάφος υποστήριξης, το οποίο αναχώρησε χθες το πρωί από το λιμάνι Λεμεσού, πλησιάζει στο γεωτρύπανο, ενώ δεύτερο πλοίο υποστήριξης βρίσκεται εν πλώ για μεταφορά των πρώτων προμηθειών και εξοπλισμού. Το γεωτρύπανο Stena Ice Max είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της γεώτρησης. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και σύγχρονα γεωτρύπανα του πλανήτη, το οποίο μπορεί να τρυπά σε μεγάλα βάθη και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ισχυρών και διαφορετικών πιέσεων.